Σήμερα θα μιλήσουμε για το κορυφαίο θέμα που απασχολεί τη χώρα μας, που αποτελεί ταυτόχρονα και τη μεγάλη παθογένειά της, που είναι οι συνέργειες. Πόσο ωραίο πράγμα είναι να καθόμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και να συνεργαζόμαστε για μεγάλα οραματικά σχέδια. Εμείς οι Καλαμαθιανοί το έχουμε ζήσει και μάλιστα σε μια δραματική στιγμή στην ιστορία της πόλης μας, που ήταν οι σεισμοί του 1986. Τότε, επειδή καθίσαμε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι, κάναμε αυτό το θαύμα που κάνουμε. Τώρα το διάζωμα δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το ύφος, με αυτή τη ζήμη για να φέρει τα μνημεία στο κέντρο της ζωής. Και πιστέψτε με, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά σε όλη τη χώρα. Σήμερα εδώ, πέρα από το ότι θα μιλήσουμε γενικά για την αξία των συνεργειών και την προσπάθεια να φέρουμε τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, στο κέντρο της αηφορίας, στο κέντρο της βιώσιμης ανάπτυξης, για πρώτη φορά θα εκφέρουμε δημόσιο λόγο για προγράμματα που αφορούν δύο κορυφαία μνημεία του νομού μας. Για την αρχαία Μεσσήνη και την εξέλιξή της στην ιστορική, θα δείτε έναν περιβαλλοντικό μανδύα που θα περιβάλλει από νέα παιδεία τη Μεσσήνη για το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όχι μόνο το αρχαιολογικό, αλλά και για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το λεγόμενο TAP-TOP. Ίσως για πρώτη φορά το ακούτε. Είναι τοπική ανάπτυξη μέσω τοπικών κοινοτήτων και ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά που θα την παρουσιάσουμε σήμερα για πρώτη φορά με το Δήμο της Μεσσήνης για να φτιάξουμε ένα πρότυπο πρόγραμμα συνεργειών της πόλεως της Μεσσήνης, της αρχαίας Μεσσήνης, αλλά όλων και όλων των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής, αξιοποιώντας όλο το απόθυμα το περιβαλλοντικό και το πολιτιστικό. Επίσης, θα μιλήσουμε για τη συνέργεια που πρέπει να αναπτύξουμε όλη η Μεσσήνη, όπου γης, για το νέο μνημείο, το νέο δώρο, που είναι η αρχαία θωρία που μας έφερε η κυρία Ξένια Ραπογιάννη, αυτή η σπουδαία αρχαιολόγος, στο φως και που πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε προκειμένου το μνημείο αυτό να πάρει την εξαιρετική πορεία που μας οδήγησε ο εμπνευσμένος Πέτρος Θέμελης, μας οδήγησε σε αυτή την πορεία της Μεσσήνης, την ίδια πορεία να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και για την ανάδειξη της αρχαίας Ουρίας. Άρα υπάρχει πεδίο έτσι διαρκώς. Τεράστιο. Σας μιλάω για κάτι εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί την ανασκαφή. Πέρυσι είχε το Ασκληπείο που είχε αποκαλύψει και φέτος βγήκε στο φως ένα σπουδαίο θέατρο. Αλλά είναι και μια υπέροχη και πολύ ιστορική αρχαία πόλη. Και τώρα ξεκινάει, είναι τα πρώτα της βήματα. Και πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να την φροντίσουμε, να την αναδείξουμε.